Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε φιλοξενούμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, και πολύ χαίρομαι που τον έχω εδώ στην παρέα μας, γιατί πρόκειται περί παρέας. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, που είστε εδώ. Καλώς σας βρήκα. Μαζί μας στο κέντρο ο Νίκος Φιλιππίδης από το ΜΕΓΑ και τον Οικονομικό Ταχυδρόμο και ο επικεφαλής του οικονομικού μας ρεπορτάζ στην ΕΡΤ, ο Θάνος Τσίρος. Καλησπέρα. Δεν μπορούσα χωρίς εσάς να καλέσω τον κύριο Χατζηδάκη. Το θεωρούσα, δηλαδή, πώς να σας πω. Θα ήταν άδικο. Εγώ τώρα εδώ είμαι στο κέντρο, δηλαδή να υποθέσω ότι είστε στα στο δεξιά, κέντρο, γενικώς αριστερά, εδώ ζωή, ανάλογα πώς το βλέπετε. Είσαστε μια ζωή στο κέντρο, πρέπει να πω. Ως πολιτικός, δηλαδή εντάξει, κεντροδεξιά μένα, αλλά από τους κεντρώους θεωρείστε. Τώρα αυτό πώς μεταφράζεται στην οικονομική πολιτική δεν ξέρω, θα τα δούμε αυτά. Θα το τώρα. Δούμε μετά. Ναι. Θα τα δούμε. Καταρχάς, έτσι, εγώ λέω να ξεκινήσουμε επιθετικά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πάμε. Το συνηθίζουμε εδώ, ειδικά όταν είναι ο κύριος Χατζηδάκης. Και εγώ το έχω συνηθίσει. Ο οποίος, ναι, ο οποίος αντέχει. Προκαλεί με την παρουσία λοιπόν, του. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Εντάξει, κάνετε μια προσπάθεια, το καταλαβαίνω, σκληρή προσπάθεια και πολύ συχνά αναφέρεστε στους θετικούς δείκτες της οικονομίας. Αλλά θέλω να σας πω ότι έχω την αίσθηση ότι η οικονομική επιτυχία χωρίς την κοινωνία, δύσκολο μπορεί να υπάρξει. Και θέλω να σας θέσω ορισμένα ζητήματα τα οποία προκαλούν σοβαρό προβληματισμό σε σχέση με την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στη χώρα σήμερα. Βρισκόμαστε πλέον 6 χρόνια από την έξοδο από το μνημόνιο, έτσι. Υπήρχε μια προσδοκία βελτίωσης σε ό,τι αφορά το διαθέσιμο εισόδημα. Υπάρχει όμως μια κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Δηλαδή, πριν μπούμε στα μνημόνια, 2 στους 3 είχαν ευρωπαϊκό βιωτικό επίπεδο ή την προσδοκία τουλάχιστον να το αποκτήσουν. Τώρα είμαστε στους 2 στους 3 οι οποίοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα ή δεν τα καταφέρνουν και καθόλου, διότι έχουμε και 26-27% στα όρια της φτώχειας. Με αυτά τα δεδομένα, πώς μπορεί η κυβέρνηση να μιλάει για επιτυχία της οικονομικής της πολιτικής? Έχω εδώ καμιά 15 πίνακες. Γιατί υποπτευόμουν τι θα συζητούσαμε έτσι κι αλλιώς. Ναι, εντάξει. Ναι. Αυτονόητο. Για τα καλλιτεχνικά, όχι. Όχι. Σε άλλη εκπομπή. Σε άλλη, αλλά είστε καλύτερος από μένα. Λοιπόν, για την οικονομία και πώς εξελίσσεται. Δείτε. Υπάρχει μία δυσαρέσκεια σοβαρή για το θέμα της ακρίβειας. Εννοείται. Να το βάλουμε από την αρχή στη συζήτησή μας, να το παραδεχθώ, αν θέλετε να το υπογραμμίσω, για να μην θεωρηθεί ότι ζούμε αλλού, ναι, και προσπαθούμε να παρουσιάσουμε μια πλαστή εικόνα. Ωστόσο, πριν πάμε για την ακρίβεια, να δώσω τη γενικότερη, αν θέλετε, εικόνα πολύ σύντομα. Εμείς εκλεγήκαμε στο τέλος της δεκαετίας της προηγούμενης με μια κατάσταση δραματική στη χώρα, που πάσης απόψεως. Είχαμε σωθεί, δεν βγήκαμε έξω από την Ευρωζώνη, αλλά ήμασταν από τους τελευταίους του ρυθμούς ανάπτυξης, στις επενδύσεις, στις εξαγωγές, στην ανεργία ψηλά, σε ό,τι θετικό ήμασταν στον πάτο και σε ό,τι αρνητικό στην κορυφή. Δεν εκλεγήκαμε με την υπόσχεση, να είμαστε σαφείς, γιατί όλα αυτά υπάρχουν, ότι η Ελλάδα με εμάς θα διακτηνιστεί και μέσα σε λίγα χρόνια θα γίνει Δανία, Σουηδία, οτιδήποτε. Είχαμε πει ότι έχουμε στόχο να επιταχύνουμε τους ρυθμούς, πράγμα το οποίο το πετύχαμε. Καλά, για Δανία, Σουηδία, συγγνώμη τώρα, δεν είχατε πει, αλλά δεν είχατε πει και για Βουλγαρία. Δεν είμαστε Βουλγαρία και μπορώ να σας τα δείξω αμέσως μετά, ναι, όλα τα στοιχεία εδώ. Λοιπόν, έχουμε κατορθώσει, και σε αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει δεύτερη άποψη, διότι είναι τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, ανακοινώθηκαν μόλις την Παρασκευή, να είμαστε τώρα που μιλάμε, στο δεύτερο τρίμηνο του 24, δεύτερη σε ρυθμούς ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, δεν είμαστε πρώτοι, είμαστε δεύτεροι πάντως στους 27. Ναι, δεν αλλά είναι αυτό πρέπει να έχει και μια ανταπόκριση στην κοινωνία. Γι' αυτό σας μίλησα για τους δείκτες οικονομικούς. Πάμε λοιπόν. Και από την άλλη μεριά την κοινωνία. Πάμε λοιπόν. Ναι. Όπου θέλετε θα με σταματάτε, ναι, γιατί φοβάμαι θα γίνω κουραστικός, επειδή έχω διάφορα εδώ πέρα. Ναι, εννοείται. Να δούμε αν είναι ακριβή αυτά που λέω ή ανακριβή. Είναι Eurostat, ΟΣΑ, μάλιστα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να. Ναι. Πολύ σύντομα. Μείωση του ποσοστού ανεργίας μεταξύ 2019-2023. Δεν μιλάμε για κάτι δευτερεύον. Μιλάμε για τη μεγάλη κοινωνική, ναι, πληγή της ανεργίας. Δουλεύουν παραπάνω 500,000 Ελληνίδες και Έλληνες. Σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Δεν είναι λίγο, νομίζω. Ιδού τα στοιχεία, έχουμε προφανώς, ναι, την ταχύτερη μείωση της ανεργίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ, ξεκινώντας από το 19 μέχρι το 23, με βάση τη Eurostat έχουμε
τη μικρότερη σωρευτική ποσοστή αύξηση του εναρμονισμένου δίκτυ τιμών καταναλωτή. Βεβαίως το 19 και το 20 ήταν χρονιές πανδημίας. Όχι, αποπληθωρισμού. Αποπληθωρισμού, συγγνώμη. Αποπληθωρισμού, αλλά λογαριάζω ολόκληρη την πενταετία. Ναι. Ποσοστιαία σωρευτική μεταβολή όγκου επενδύσεων. Ήμασταν στον πάτο, όπως σας είπα. Δεν έχουμε πάει στην κορυφή, αλλά έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν και δουλειές. Μέχρι τώρα μου έχετε πει ένα θέμα. Ένας άνεργος. Ναι. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό καλύτερα, την ακρίβεια καλύτερα, ως άνεργος, χωρίς μεροκάματο στο σπίτι του ή με μεροκάματο στο σπίτι που έχουν μισό εκατομμύριο Έλληνες που καθόντουσαν προηγουμένως. Κανείς δεν λέει ότι δεν κινηθήκαμε ανωδικά. Αυτό που λέμε όλοι όσοι κάνουμε κριτική, όσοι επιχειρούμε να κάνουμε κριτική, είναι ότι δεν πήγατε εκεί που είχατε πει. Δηλαδή, για παράδειγμα, μας λείπανε 100 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων, οι οποίες μάλιστα ήταν το σωρευτικό έλλειμμα της προηγούμενης δεκαετίας. Προφανώς θα έπρεπε να γίνουν ακόμα περισσότερες και για τις χρονίες που ακολούθησαν. Δεν είχαμε πει ότι θα καλύψουμε αμέσως το κενό. Έχουμε μια αύξηση των επενδύσεων κατά 40%, κύριε Φιλιππίδη. Βεβαίως έχουμε επενδυτικό κενό. Δεν ήρθα εδώ να κοροϊδέψω κανέναν. Και δεν πάει πουθενά η κοροϊδία. Δεν προχωράει. Λες μια-δυο τέτοιες ιστορίες και μετά συλλαμβάνεσαι επ' αυτό φόρο. Βεβαίως πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα, όχι μόνο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, συνολικότερα μέσω ιδιωτικών επενδύσεων. Αλλά διερωτώ με, αν δεν υπήρχε αυτή η ανάλγητη νεοφιλελεύθερη υποτίθεται κυβέρνηση που θέλει να φέρει επενδύσεις, που έκανε όλες τις μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε με τις μειώσεις των φόρων, με την απλούστευση του εδωτικού περιβάλλοντος, με την αλλαγή των εργασιακών νόμων, ποιος θα έκανε την Ελλάδα ελκυστική για επενδύσεις. Το αφήνω. Ελκυστική είναι, αλλά οι επενδύσεις που είναι. Σας είπα, αν θέλετε να τις ονομάσουμε, να ξεκινήσω να ονομάζω. Η Pfizer, η Google, η Microsoft, η Cisco, η JP Morgan. Ναι. Μια σειρά από κολοσσούς διεθνείς, αλλά δείτε, τις επενδύσεις της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Στην Τρίπολη τώρα κατασκευάζονται καινούργια εργοστάσια. Το πώς πάνε ο τομέας της αγροδιατροφής από πλευράς εξαγωγικής. Να, μια και είπαμε για τις εξαγωγές. Ναι. Ορίστε, εδώ έχω και τις εξαγωγές. Προϊόντων. Η Ελλάδα, συνολικά, εξαγωγές αγαθών. Αγαθών. Λοιπόν, η Ελλάδα, να το, είναι πρώτη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αύξηση των εξαγωγών. Δύο λεπτά, κύριε Χατζηδάκη. Δύο λεπτά. Και με μεγάλο δύο λεπτά, αν μου επιτρέπετε. Εδώ οι οίκοι αξιολόγησης κρούν τον κόδωνα για την διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας. Να σας δώσω και εγώ τα στοιχεία. Εδώ τα έχω. Έχουμε εμπορικό έλλειμμα συν 10% σε σχέση με το 2022. Έχουμε έλλειμμα ισοζυγίου τριχωσών συναλλαγών που κινείται μεταξύ 6,5% και 9,5% του ΑΕΠ. Όταν το 19 η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σας παρέδωσε 1,5% του ΑΕΠ, ο έλλειμμα ισοζυγίου. Ναι, γιατί η χώρα ήταν ουσιαστικά σε ύφεση. Ναι, αλλά δεν μπορεί να λέτε ότι όλα τα έχετε πάει πάνω. Δεν αυτό το έχετε πάει κάτω. Δεν το υποβαθμίζω. Το νούμερο ένα θέμα το οποίο μας νοιάζει και πρέπει να μας νοιάζει είναι πράγματι το έλλειμμα του ισοζυγίου. Το οποίο διευρύνθηκε λόγω της κρίσης του φυσικού αερίου μετά την σχετική, ας πούμε, εξομάλυνση της κατάστασης έχει και πάλι μειωθεί. Φέτος αισιοδοξούμε, εδώ θα είμαστε με το καλό, το δεύτερο εξάμηνο θα πάει καλύτερα από ό,τι πάει στο πρώτο, αλλά πάντως, ναι, μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε όσο περισσότερο γίνεται μια οικονομία παραγωγική, δυναμική, εξωστρεφή. Και γι' αυτό το λόγο, μεταξύ των άλλων, φέρνουμε και τώρα σύντομα ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο επικεντρώνεται στην καινοτομία και την ενθάρρυνσή της, με υιοθέτηση των καλύτερων διεθνών πρακτικών πάνω σε αυτό και στην προώθηση με κίνητρα των συγχωνεύσεων, για να γίνουμε πιο παραγωγικοί. Αλλά μια και είπατε για τους οίκους αξιολόγησης, και αμέσως. Ναι. Έχουμε εδώ τη μείωση του λόγου δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ μεταξύ 19 και 23. Καλά, πάλι, δεν μας έπαιρνε να πάμε και πάνω. Πάλι η Ελλάδα πάντως. Δεν μας έπαιρνε να πάμε και πάνω. Και στην Ελλάδα, με αυτά που ζήσαμε, δηλαδή να λέμε με αυτά που ζήσαμε ιδιαίτερα... Ότι θα αυξάναμε και άλλο το χρέος. Αυτό. Αλλά πάντως λέω ότι όχι απλώς το μειώσαμε, αλλά είμαστε η χώρα με την ταχύτερη μείωση. Και να σας πω κάτι, κύριε Κουβαρά, πάλι για τους οίκους αξιολόγηση. Ακριβώς γι' αυτό, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και γι' αυτό μας έχουν δώσει την επενδυτική βαθμίδα και επειδή πήραμε την επενδυτική βαθμίδα που λένε κάποιοι τρώγεται λόγω της επενδυτικής βαθμίδας φέτος δανειστήκαμε περίπου 10 δισεκατομμύρια και σε βάθος δεκαετίας από αυτό
τότε λόγο και μόνο, επειδή πήραμε την επενδυτική βαθμίδα, γλιτώνουμε 800 εκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες φορολογούμενους. Ούτε ισοπεδώνουμε, ούτε μηδενίζουμε. Εδώ όμως είμαστε κυρίως για να δούμε τα προβλήματα. Γιατί καταλαβαίνω ότι εσείς θέλετε τις επιτυχίες να προβάλλετε. Κάποιος πρέπει να το πει. Η δική σας δουλειά είναι να αναγνωρίζετε, να επικεντρώνεστε στα προβλήματα. Αλλά και ξεκίνημα και νομίζω ότι το έχουμε χάσει λίγο. Γιατί εγώ είπα ότι οι επιτυχίες πρέπει να έχουν αντίκρισμα στην κοινωνία. Και σε λίγο, αφού πάρει το λόγο ο Θάνος Σύρος, θα επανέλθω για να σας πω πώς δεν έχουν αντίκρισμα στην κοινωνία. Μια στιγμή. Να συμφωνήσουμε κάτι σε σχέση με αυτά που είπα. Θα σας μιλήσω για την υγεία, για την παιδεία, για τα κονδύλια που πάνε εκεί και πόσα είναι και φτάνουν. Που είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Για την ανεργία. Και εκεί η κυβέρνηση έχει την πιο μεγάλη επιτυχία. Και δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιος που να πει ότι είναι πολύ εύκολο σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων σε 5 χρόνια να δημιουργηθούν μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας. Τα νούμερα τα διαβάζουμε ο καθένας όπως θέλει και όπως επιθυμεί. Είναι μια επιτυχία το ότι έχει μειωθεί η ανεργία, αλλά και από την άλλη μπορούμε κάλλιστα να πούμε ότι παραμένουμε η χώρα με τη δεύτερη ψηλότερη ανεργία και παραμένουμε η χώρα που έχουμε σοβαρά προβλήματα απασχόλησης σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, νομίζω και η ίδια τα αναγνωρίζεται. Λέγοντας ότι δεν υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε θαύματα από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά στην ανεργία υπάρχει σοβαρότατη υποχώρηση και στην ανεργία των γυναικών και στην ανεργία των νέων. Που κινούνται υψηλότερα σε σχέση με τη μέση. Γιατί δίνουμε τότε περισσότερα χρήματα για την ανεργία σήμερα, διπεδόματα από ό,τι δίναμε πριν. 1,8 δις δίνουμε τώρα. Ένα δις δίναμε παλιά. Θα εξεταστεί, όπως έχει πει και η αρμόδια υπουργός Εργασίας, θα εξεταστεί το σχετικό σύστημα, θα δούμε πού έχει προβλήματα και με πνεύμα κοινωνικής δικαιοσύνης θα το αντιμετωπίσουμε. Πάντως και εκεί έχουν γίνει αλλαγές, καθώς έχουμε εισαγάγει από το 2022 το λεγόμενο επίδομα εργασίας, δηλαδή όποιος είναι άνεργος παίρνει επίδομα για 12 μήνες, αν βρει δουλειά στους 4 μήνες, για τους υπόλοιπους 8 μήνες προσλαμβάνεται φυσικά και παίρνει και το μισό επίδομα ανεργίας και το κάνουμε για να μην μένουν στην ανεργία οι άνθρωποι και να έχουν λόγους ενεργητικά. Άρα σκοπεύετε να μειώσετε το ποσό, να πάμε από το 1,8 δις που. Γιατί τώρα δίνουμε 1,8 δις ενώ δίναμε 1. Η ανεργία έχει πέσει αλλά έχουν αυξηθεί και τα επιδόματα. Οι λογαριασμοί θα παρουσιαστούν όταν θα γίνει η τελική επεξεργασία των στοιχείων. Και πάντως πριν από το τέλος του χρόνου θα έχουμε τα στοιχεία γιατί πρέπει να κάνουμε και τους σχετικούς λογαριασμούς. Ήθελα κύριε Υπουργέ να σας πάω λίγο στο θέμα, να επανέλθουμε στο θέμα της μεταβολής του πραγματικού εισοδήματος, να μην δούμε το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά να πάμε λίγο στο από εδώ και πέρα. Ανακοινώσατε κάποια μέτρα. Νομίζω ότι σε μικροοικονομικό επίπεδο, σε ένα ατομικό επίπεδο, μπορούμε να υποθέσουμε, να συμπεράνουμε ότι ένας δημόσιος υπάλληλος, έτσι όπως ανακοινώθηκαν τα μέτρα, θα πάρει γύρω στα 20 ευρώ αύξηση το 2025, γύρω στα 40 ευρώ το 2026 και άλλα τόσα το 2027. Θα πάρει 40 ευρώ μεικτά περίπου ο δικαιούχος του κατώτατου μισθού. Θα πάρει ο συνταξιούχος. Θα ανακοινώσετε, νομίζω, και μέχρι το τέλος του μήνα τις προβλέψεις για το πώς θα κινηθεί ο πληθωρισμός και ο ρυθμός ανάπτυξης. Ο συνταξιούχος και ίσως όχι όλοι θα πάρουν μια μέση αύξηση γύρω στο 2,3-2,4 τα επόμενα χρόνια. Από αυτό, ένα σημαντικό μέρος θα το πάρετε πίσω με μια φορολογική κλίμακα την οποία προς το παρόν δεν μας είπατε ότι θα την αριθμοποιήσετε το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα εκεί θα έχουμε αυξημένες κρατήσεις. Και ενδεχομένως και κάποιοι από αυτούς, επειδή δεν μας είπατε ότι θα αλλάξετε τα εισοδηματικά κριτήρια σε όλα αυτά τα κοινωνικά επιδόματα που μοιράζει η χώρα, να χάσουν και κάποια κοινωνικά επιδόματα. Δεδομένου ότι οι δικές σας προβλέψεις, εκτός και αν με διαψεύσετε, ότι μέσα στην τετραετία θα κινηθούμε με ένα μέσο πληθωρισμό γύρω στο 2-2,5%. Πώς προκύπτει η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος? Μικρή αύξηση στις μεικτές αποδοχές, ένας πληθωρισμός, μια ολοένα και αυξηνόμενη φορολογία λόγω της μη τιμαριθμοποίησης και ενδεχομένως και μια απώλεια επιδόματος. Πρώτα απ' όλα, μέχρι τώρα ψάχνω να βρω το σχετικό πίνακα εδώ. Να το. Τα τελευταία 5 χρόνια, οι αμοιβές και τα εισοδήματα αυξάνονται πολύ γρηγορότερα στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 7,7% είναι η πραγματική αύξηση. Βγάζω έξω τον πληθωρισμό. Ναι. Έξω τον πληθωρισμό. Το λέω για τους τηλεθεατές που ενδεχομένως κάποιοι να μην είναι εξοικειωμένοι. Το καθαρό. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 3,3. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα μπορεί και συγκλίνει και αυτό δικαιώνει, αν θέλετε, και τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν. Και έρχεται να απαντήσει το μέσο και σε αυτήν την κριτική που ασκείται ότι ο πληθωρισμός εξανέμισε τα πάντα κτλ. Ο πληθωρισμός εξανέμισε ένα σημαντικό τμήμα της αύξησης των εισοδημάτων, αλλά πάντως έχουμε. Είναι το μέσο εισόδημα, Είναι το μέσο εισόδημα αυτό, είναι ο κατώτερος. Όχι, κατώτερος. Είναι οι αμοιβές συνολικά. Συνολικά. Στον κατώτατο μισθό
μια και το θέτεται, και αυτά τα στοιχεία τα έχω, στον κατώτατο μισθό έχουμε αυξήσεις οι οποίες είναι 27% στον κατώτατο μισθό, με μέση αύξηση σωρευτική του πληθωρισμού 16,5%. Για ποιο λόγο δεν την αριθμοποιείτε, αλήθεια, είμαστε, όλα αυτά, και όπως είμαστε, λέει σωστά, διότι έχουμε επιλέξει μια στρατηγική, αυτή την οποία ακολουθούμε, που επικεντρώνεται σε συνεχείς μειώσεις φόρων. Θα μου πείτε ποιες είναι οι μειώσεις φόρων. Αυτή είναι μια έμεση αύξηση μια φόρου. Μια στιγμή. Σε μια αύξηση μια που θα πάρω για καλή να μην τα την, στην καλή μου τη χρονιά γίνεστε συνεταίρος. Κατηγορείται με αλφα-γιώτα μια κυβέρνηση η οποία μείωσε, είχε πει ότι θα μειώσει τον έμφυα 30% και τον μείωσε 35%. Κατηγορείται μια κυβέρνηση η οποία μείωσε το φόρο νομικών προσώπων από το 28% στο 22%. Όχι, γι' αυτά δεν την και γι' αυτό το λόγο μάλιστα κατόρθωσε να εισπράττει και περισσότερα έσοδα, γιατί κινητροδοτήθηκε η οικονομική δραστηριότητα. Μια κυβέρνηση η οποία μείωσε το φόρο των μερισμάτων από το 15% στο 5% και με αυτόν τον τρόπο εισπράττει πάλι πολλαπλάσια έσοδα. Δεν σας κάνει κανείς κριτική γι' αυτό, σας κάνει κριτική για άλλο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε στο λαϊκό εισόδημα. Ναι. Ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής στο φόρο εισοδήματος ήταν 22% και τον κατεβάσαμε 9%. Ναι. Στη διάρκεια της κρίσης ρίξαμε μια σειρά από συντελεστές ΦΠΑ και στην εστίαση και στις μεταφορές. Και τώρα, εδώ εξαγγείλαμε μόλις προχτές 12 μειώσεις, νέες μειώσεις φόρων που θα ισχύσουν για το 2025, για την επόμενη χρονιά. Και οι οποίες κοστίζουν, για το δημόσιο, αλλά είναι όφελος για τους φορολογούμενους, 900 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά δεν γίνονται εν τη γενεοδορία μας. Μια στιγμή, κύριε Χατζηδάκη, γίνονται επειδή έχουμε μια πολιτική η οποία κατορθώνει να συνδυάζει ρυθμούς ανάπτυξης με περιορισμό της φοροδιαφυγής, έτσι έχουμε παραπάνω χρήματα που εισπράττουμε. Ρυθμούς ανάπτυξης που βαίνουν μειούμενοι. Πάντως τετραπλάσιους, πενταπλάσιους σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπαμε πρωτήτερα, είμαστε η χώρα με τους δεύτερους ισχυρότερους αυτή την ώρα ρυθμούς ανάπτυξης ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πάμε όμως στους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά και σε άλλα θέματα για να δείτε ότι εκεί είμαστε ουραγοί. Προσέξτε, ξέρω που είμαστε. Αλλά η εικόνα ότι έχουμε γίνει η Νιγηρία και Σουδάν και ούτω καθεξής, δεν ισχύει. Είμαστε, σας λέω, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεύτεροι σε ρυθμούς ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 25 χώρες είναι πίσω από μόνες τους. Μπορώ, μια και ερχόμαστε στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, να σας ρωτήσω εγώ κάτι. Έχετε βάλει βασικές προτεραιότητες η κυβέρνηση, υγεία, παιδεία. Διαχρονικά είναι προτεραιότητες όλων των κυβερνήσεων, αλλά εσείς έχετε πει τα τελευταία χρόνια υγεία, παιδεία, ότι λίγο πολύ θα έρθει κάτι το επαναστατικό επί των ημερών σας. Λοιπόν, υγεία. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών για την υγεία, το 35-40% του συνόλου είναι ιδιωτικές δαπάνες. Και έχουμε ταυτόχρονα τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Οι φορολογούμενοι πληρώνουν δύο φορές στην Ελλάδα. Μία φορά πληρώνουν για τις δημόσιες δαπάνες με τη φορολογία τους κάθε μήνα. Και το άλλο γιατί αναγκάζονται να βρίσκουν καταφύγιο στα ιδιωτικά. Ναι. Αυτό το θεωρείτε επιτυχία ή όχι? Όχι, δεν θεωρώ επιτυχία. Είπαμε, θα μιλάμε καθαρά. Ναι, με ειλικρίνεια. Ναι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον τομέα της υγείας, προφανώς. Το... Εγώ δεν λέω για το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας, αναφέρομαι στα οικονομικά της υγείας. Ο κορονοϊός, στον οποίο απέναντι το ΕΣΥ, οι υγειονομικοί, όλοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι διοικητικοί των νοσοκομείων στάθηκαν παλικαρίσια, εκ των πραγμάτων χειροτέρευσε τα πράγματα ή δεν τα χειροτέρευσε? Με την έννοια ότι καθυστέρησε αλλαγές, ότι έστρεψε την προσοχή μας αλλού. Ναι, πήγε πίσω τα πράγματα ως προς αυτό. Και όντως υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και από πλευράς χρηματοδότησης και από πλευράς δομών και από πλευράς φιλοσοφίας. Δικαιολογείται να έχει η Ελλάδα χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο δαπάνης για την υγεία? Καλά, από τι δικαιολογείται? Από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προσέξτε, η Ελλάδα, το λέγατε μόνοι σας, δεν είναι αυτή την ώρα πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Εκείνο το οποίο, γενικά μιλώντας, εκείνο το οποίο σας λέω ότι ανεβαίνουμε. Και αυτό συμβαίνει. Όχι, προσέξτε να το πω, κύριε Φιλιππίδη, και αυτό. Πληρώνουμε δύο φορές. Ωραία. Δεν είναι μόνο στο μεγάλο μέσο όρο οι δημόσιες. Πληρώνουμε και δύο φορές. Σωστή είναι αυτή η παρατήρηση. Το ωραία προφανώς ήταν εντυρίμη του λόγου. Με την έννοια ότι συμφωνώ. Γι' αυτό είπα ότι χρειάζονται και δομικές αλλαγές. Λοιπόν,
Επειδή εμείς πληρώνουμε από το Υπουργείο Οικονομικών, τα παρουσίασα στη Βουλή, κανείς δεν μπορεί να τα διαψεύσει. Στην υγεία, η αύξηση των δαπανών είναι η μεγαλύτερη μακράν που έχει γίνει σε οποιοδήποτε τομέα από το 19 και μετά και είναι 46%. Από το 19 θέλετε και μετά. Στην παιδεία. Πριν πάμε στην παιδεία. Πριν πάμε στην παιδεία. Ναι. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε δεν είναι μόνο η στήριξη και τώρα προχωρήσαμε σε νέες αυξήσεις του γιατρού, νέα κίνητρα να πάνε σε απομονωμένες περιοχές, σε νησιά κτλ. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι η σωστότερη δυνατή αξιοποίηση των χρημάτων, να τρέξουν γρήγορα τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης για την ανακαίνιση των νοσοκομείων και των Ταμείων Υγείας, γιατί τα νοσοκομεία μας δεν πάσχουν από γιατρούς. Δηλαδή, βεβαίως χρειάζονται καλύτερη στελέχωση. Όχι από ποιότητα γιατρών, αυτό θέλω να πω. Πάσχουν από εικόνα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Λείπει και ο αριθμός γιατρών. Το είπα. Πρέπει να δοθεί σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να ενισχυθεί σίγουρα. Ωραία. Επειδή όμως εδώ προσπαθούμε και, από την και αρχή προσέξτε τι άλλο κάναμε. Να συνδέσουμε την οικονομία με την προσέξτε τι άλλο κάναμε, κοινωνία. Το οποίο πιστεύω θα βοηθήσει. Δεν είναι μόνο ότι τώρα πάλι από το Ταμείο Ανάκαμψης πληρώνουμε για τα χειρουργεία, τα δωρεάν που καθυστερούσαν τόσα χρόνια. Δώσαμε τη δυνατότητα σε γιατρούς του ΕΣΥ να δουλεύουν και εκτός ΕΣΥ. Και αυτό θα βοηθήσει και τους ίδιους, αλλά θα βοηθήσει και το σύστημα, διότι οι γιατροί αυτοί, αντί να φύγουν από το ΕΣΥ και να το εγκαταλείψουν, θα έχουν ένα πρόσθετο εισόδημα και έτσι θα υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Μια στιγμή, εγώ θέλω να βάλω και το θέμα να προσθέσω κάτι. Για την υγεία. Βεβαίως, για το συγκεκριμένο βεβαίως θέμα. Δεν υπόσχομαι παραδείσου, γιατί ξέρω ποιο είναι το σημείο αφετηρίας. Προσπαθώ να εξηγήσω και την προσπάθεια που κάνει πρωτίστως το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία μαζί μας για να αντιμετωπιστούν τα όντως οξυμένα προβλήματα. Νιώσαμε φέτος στη ΔΕΘ ότι ξαφνικά η κυβέρνηση σαν να ανακάλυψε και να θυμήθηκε ότι η χώρα είχε χρεοκοπήσει το 2010. Το ανέφερε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και χωρίς να υπάρχει. Ναι, γιατί δεν έγινονταν αυτοί οι υπόμνησεις τα προηγούμενα χρόνια. Εμένα φέτος, και πέρσι μου λέγανε ότι δίνουμε πολύ λίγα και θα έπρεπε να δίνουμε περισσότερο. Μιλάτε παρότι αμέσως εκπληρώσαμε το 50% του οικονομικού μας προγράμματος. Από πέρσι εννοώ. Αλλά παρά τα αυτά την ίδια κριτική. Επειδή είναι δαπάνες κρατικές αυτές και βλέπουμε κάποιες δαπάνες κρατικές λίγο παραπάνω. Λιγότερα επιδόματα, περισσότερες δαπάνες κρατικές. Σαν να νιώθετε, κάτι το οποίο για μένα θα πρέπει να έχει προηγηθεί στην πολιτική σας, πρώτα να δούμε πώς θα στήσουμε ξανά το κράτος το οποίο είχε καταρρεύσει, είχε χρεοκοπήσει. Αν δείτε πώς αυξάνονται οι δαπάνες, αυτό είναι η υγεία και η παιδεία. Θα δείτε ότι υπάρχει ένα φρένο στην αύξηση των λειτουργικών δαπανών. Ο νούμερο ένα τομέας σε αύξηση δαπανών είναι η υγεία και ο νούμερο δύο είναι η παιδεία. Λοιπόν, να σας πω για την παιδεία, κύριε Χατζηδάκη, μου επιτρέπετε. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, ο μέσος όρος της δημόσιας δαπάνης για την παιδεία στην Ευρώπη 10%. Στην Ελλάδα 6,1%. Σήμερα διαβάζω στην Καθημερινή, δημοσιεύει τα στοιχεία που δείχνουν ότι στην Ελλάδα μέσο μισθό ένας εκπαιδευτικός παίρνει 13.000 το χρόνο. Στην Πορτογαλία παίρνει 23.000 το χρόνο, στην Ιταλία 29, στην Ισπανία 36. Απλώς θέλω λίγο να μπείτε στα παπούτσια μου. Ναι. Και στα παπούτσια του κάθε Υπουργού Οικονομικών, δεξιού και αριστερού. Εδώ έχουμε τις εξής τρεις ιδιαιτερότητες. Πρώτον, έχουμε υψηλό δημόσιο χρέος, όπως είπαμε, άρα και δαπάνες εξυπηρέτηση του χρέους. Και αυτό θα συμβαίνει και στο μέλλον. Δεύτερον, επειδή έχουμε τα γνωστά θέματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουμε υψηλότατες αμυντικές δαπάνες. Αυτή την ώρα είμαστε δεύτεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Πολωνία. Τρίτον, επειδή είμαστε μια χώρα με οξύτατο δημογραφικό, έχουμε και στρεβλώσεις στο συνταξιδοτικό μας σύστημα παρά τις δραματικές αλλαγές που γίνανε την περασμένη δεκαετία. Έχουμε πάρα πολλές δαπάνες από τον προϋπολογισμό, όχι μέσω εισφορών, για τις συντάξεις. Αυτά είναι τρεις μεγάλες δυσκολίες με το καλημέρα που αναλαμβάνει κανένας Υπουργός Οικονομικών, που δεν τις έχει ο μέσος Υπουργός Οικονομικών άλλων Ευρωπαϊκών. Πολύ κατανόηση αυτό να σημαίνει, μπούμε στα αυτό τι σημαίνει, τα παπούτσια του Υπουργού Οικονομικών. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Κουβαρά, για να κάνω τους στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, μιας κυβέρνησης που μας έχει πει ότι η παιδεία και η υγεία είναι προτεραιότητες της. Εγώ αναρωτιέμαι αν δεν ήταν προτεραιότητες. Πόσα δηλαδή θα ήταν, θα πάνε σαν ακόμη πιο χαμηλές σε σχέση με την Ευρώπη. Διότι σε σχέση, σας είπα, με το 19 οι δαπάνες της υγείας αυξήθηκαν περίπου τρεις φορές πάνω από τον πληθωρισμό και οι δαπάνες της παιδείας είναι ο δεύτερος τομέας αύξησης. Απλώς εξηγώ
ότι είναι αδύνατο εκ των πραγμάτων η Ελλάδα λόγω της πρόσφατης και απότερης ιστορικής της διαδρομής και των οικονομικών ιδιαιτερότητων της να είναι ξαφνικά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έχουμε τρεις τομείς που απορροφούν μεγάλα κονδύλια, μεγάλο ποσοστό των δαπανών και αντίστοιχα από κάπου αλλού αυτά τα, σε κάποιους άλλους τομείς τα κονδύλια αυτά θα είναι λιγότερα. Αυτό εξηγώ. Άρα δηλαδή, λέμε και τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχουν περιθώρια. Εκείνο το οποίο έχετε παραλαβές για τους επόμενους προϋπολογισμούς. Αυτό που εξηγώ και το εξηγώ με κάθε τρόπο. Και πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Αυτό που εξηγώ με κάθε τρόπο είναι ότι δεν υποσχεθήκαμε και δεν μπορούμε να κάνουμε ένα θαύμα με το οποίο η Ελλάδα κάποια στιγμή να γίνει μια σούπερ, μια οικονομική υπερδύναμη. Εκείνο το οποίο λέμε και παραθέτω στοιχεία και έχω εδώ όπως βλέπετε και πάρα πολλά άλλα για όποιους αμφιβάλλουν, διότι αναγκαστικά κυκλοφορώ πια με τέτοια στοιχεία, διότι ο καθένας λέει τη δική του θεωρία και στην εποχή των fake news αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο. Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι έχουμε μια σταθερή πρόοδο που αναγνωρίζεται από όλους τους διεθνείς οργανισμούς, από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, από τους οίκους αξιολόγησης. Γιατί μας δώσαν την οικονομική βαθμίδα? Γιατί όταν πάω στο Eurogroup και στο Ecofin για την κυβέρνησή μας δέχομαι συγχαρητήρια? Γιατί ο Economist μας αρανκήρυξε την Ελλάδα οικονομία της χρονιάς πέρσι? Δηλαδή τόσο πια ικανοί είμαστε να προκαλέσουμε μια διεθνή συνωμοσία υπέρ της χώρας μας, δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί. Το ερώτημα δεν είναι αυτό όμως, το ερώτημα είναι άλλο. Το ερώτημα είναι αυτό το οποίο προηγούμενες γενιές πάλευαν, ήμασταν πιο πολύ στα πράγματα τότε. Η οικονομία ελληνική πάλευε να συγκλίνει με τις ευρωπαϊκές. Κάποια στιγμή τα κατάφερε, καταλάβαμε ότι ήταν κάτι απατηλό, κάτι ψεύτικο, το πληρώσαμε με μια χρεοκοπία. Και αμέσως μετά, το τέλος της περιπέτειας αυτής, δημιουργήθηκε η προσδοκία ότι θα αρχίσουμε πάλι να συγκλίνουμε. Δεχθήκαμε δεν μια νιώθουμε μεγάλη ότι συγκλίνουμε την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συγκλίνουμε ενδεχομένως το κόστος ζωής. Αυτό έχει περάσει ατόφιο τελευταίο τα ενίκια. Κοιτάξτε, είχαμε φτάσει να είμαστε στο 62% του κοινοτικού μέσου όρου το 2019 και παρότι οι μεσογειακές χώρες επλήγησαν εντονότερα από τον κορονοϊό λόγω του ότι είναι τουριστικές χώρες, έχουμε φτάσει πια πέρσι να έχουμε το 67%. Άρα έχουμε καλύψει 5 μονάδες. Αυτό αποδεικνύεται και από το ότι έχουμε ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν μπορεί αυτό να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά όσο περισσότερο εφαρμόζουμε φιλοεπενδυτικές πολιτικές, τόσο περισσότερο θα μπαίνει μπροστά η οικονομία. Και βεβαίως αυτό πρέπει να συνδυαστεί και μια σειρά από άλλες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, εκτός όλων των άλλων, θα φέρουν και επενδύσεις στη χώρα. Θα φέρουν ξένους φοιτητές στη χώρα. Θα κάνουν την Ελλάδα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο και θα οθήσουν τα πράγματα προς τα μπρος. Οι παρεμβάσεις που ξεκίνησαν και γίνονται στη δικαιοσύνη θα μας βοηθήσουν να στείλουμε το μήνυμα ότι η χώρα αυτή όντως αλλάζει σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Χατζηδάκη, αυτά που λέτε, βεβαίως όλα αυτά που λέτε έχουν βάση και ενδιαφέρον. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος θέλει λύσεις γρήγορες. Καταλαβαίνω ότι οι λύσεις δεν είναι μαγικές. Δεν είναι αργή λύση ότι μισό εκατομμύριο άνθρωποι βρήκαν δουλειά μέσα. Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι σημαντικό και κανείς δεν το αμφισβητεί. Την μείωση της ανεργίας.